μαθημένοι στις φουρτούνες και στα κύματα και στις θαλασσοταραχές, νίκησαν το πύλες, η υποβρύχια, ο μοροδίες και τα ονόματά τους πέρασαν στην ιστορία όπως και όλων όσων πολέμησαν στην αιματοβαμμένη πύλη. Μίλτον Ιατρίδης, κυβερνήτης του υποβρυχίου Παπα-Νικολής. Διονύσιος Έπος, προτάσεις του υποβρυχίου Τρίτων. Μερετόπουλος, κλήρωτος του πλωτού νοσοκομείου Αττική. Ναύαρχος Καπαδίας, αρχηγός τόλου αντιτορμιλικό βασίλισσα όλα. Ιωάννης Τούμπας, ναύαρχος αντιτορμιλικό Ανδρίας. Στις 20 Ιουλίου 1944 ήρθαν τη σημαία σε καινούργια αδεία ναυπηγημένου στο Newcastle της Αγγλίας. Ευχήθηκα καλορίζοντας το καράβι μας στους ναύτες μου και τους υποσχέθηκα ότι με αυτό το καράβι θα γράψουμε μία από τις ωραίτερες σελίδες της ιστορίας μας. Τους βεβαίωσα πως μακριά από τις οικογένειές τους θα έχουν εμένα για πατέρα τους και εγώ θα έχω εκείνους για οικογένειά μου. Τους θύμισα ότι πρέπει να χωριστούν την ελευθερία όσο να ξαναπήσουν τους των μανάδων, των αδερφών, των παιδιών τους και τις ειδικά τους πατρίδες. Ευχήθηκα να έρθουν γρήγορα οι ευρωεκλογές μας τη μέρα για να μιλήσουν τους δάκια χώματα της πατρίδας μας ελεύθερη. Είμαι αφήστε γνώμα μας στην πατρίδα, διότι τον φύλαξε και την υψίστην τιμή να χωριστώ για την τιμή. Δεκεμβρίου 1940, ώρα 12:49 τη νύχτα, παραβλέποντα την Ιταλική θάλασσα του Ανδρία, ακούω από τα βάθη του υποβρυχίου μου φωνή δυνατή, Βενζινόπουλο εν όψη. Δεν καταδύομαι, στείνω παγίδα στους Ιταλούς. Διατάσω, δύο Ιταλομαθείς ναύτες που είχα στο υποβρύχιο να φωνάξουν στους οπλούς σε άπτεστα Ιταλικά. Είμαστε κοντρόλ. Όλο το πλήρωμα να κατέβει και να έρθει με τη βάρκα. Κανείς να μην μείνει. Και όταν όλοι κατέβαιναν από τις βάρκες στον Παπα-Νικολή, ακόμη και ο καπετάνιος τους τους ανακοινώνουν. Το καράβι μας είναι ελληνικό. Είστε αχμάλωτοι. Τους ανακρίνω και παίρνω από τον εχθρό τις πληροφορίες που θέλω. 24 Δεκεμβρίου, 11:45 το πρωί, τα υδρόφωνα σημειώνουν την παρουσία πολλών πλοίων. Διατάσσω, πολεμική έγκριση. Σωλήνες, προσοχή. Βλέπω τον τορπιλητή Κατσικογιάννη. Κάνει γραμμικά το σημείο του σταυρού και έπειτα παραλαμβάνει τις διαταγές του. Οι ναύτες φώναξαν. Η ασέβεια στην Παναγιά πληρώνεται με τόπο και επιτόπιο. Στις 7 Ιανουαρίου επιχειρώ με τους ναύτες μας να μπω στο τράγκο. Στις 7:20 το απόγευμα οι ναύτες αναφέρουν ούχο έλεγχος. Διατάσσω, πολεμική έγκριση. Λίγο πιο μετά διακρίνω αριστερά μου ένα σκοτεινό όμπι. Ο Θεός με φωτίζει και διατάσσω. Σωλήν 7 πι. Περνούν δευτερόλεπτα. Σωλήν 8 πι. Σε ένα λεπτό και 8 δευτερόλεπτα ο τρίτος αξιωματικός του πλοίου μου αναφέρει ότι οι έλεγχοι του ηλεκτρικού υποβρυχίου δεν ακούγονται πλέον. Οι ναύτες αγκαλιάζονται με δάκρυα στα μάτια. Καταφέρουμε τους ναύτες μου το λεπτότερο κατόρθωμα του υποβρυχιακού πολέμου. Το εκφυλισμό του υποβρυχίου από υποβρύχιο και μάλιστα μέσα στα δικά του νερά, στην περιοχή ασφαλείας. Προτείνομαι για προαγωγή επαγγραμματεία. Δεύτερη μου πρωτεία, πολλές από
σκοτώσαμε 29 διακεκριμένες επιχειρήσεις. Διασχίσαμε 27.800 ναυτικά μίλια και μείναμε 1.590 ώρες εν πλώ και εν πολεμική Αιγαίος. Και τίμησαν την πατρίδα.